Η Γιώτα Κυπουρού θα έρθει τώρα κοντά μας και θα συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη ξανά. Ο Βασίλης ο Παπαναστασούλης βρίσκεται στα δικαστήρια, καθώς σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος κατηγορούμενος για βιασμό 14χρονος, 24χρονος ταχυμεταφορέας, πατέρας 4 παιδιών, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό 16χρονης. Πριν ωστόσο δώσω το λόγο στο Βασίλη, πάμε να δούμε ένα βίντεο για το θέμα αυτό και αμέσως μετά ένα υλικό από κάμερα κλειστού κυκλώματος βενζινάδικου που δείχνει τον ταχυμεταφορέα να φεύγει εσπεσμένα αφού παρακολούθησε τα κοριτσάκια με τη μηχανή του προς την κατεύθυνση που φεύγουν τα παιδιά. Το τι, γιατί έφυγε, αν πήγε να τα βοηθήσει όπως λέει ο ίδιος, εάν έφυγε γιατί ήθελε να σε λυγίσει να βιάσει το κορίτσι, αυτό θα το κρίνει δικαιοσύνη. Θα δείτε όμως εσείς το υλικό. Πάμε να δούμε ένα βίντεο και σε λίγο ο Γιώτα Κυπουρού θα μας πει περισσότερα. Μία ακόμη υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ενός ανήλικου κοριτσιού απασχολεί από την περασμένη Παρασκευή τις αρχές στη Θεσσαλονίκη. Θύμα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μια 16χρονη κοπέλα η οποία φέρεται να βιάστηκε από έναν 24χρονο πατέρα 4 ανήλικων παιδιών. Όλα συνέβησαν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής. Δύο κορίτσια στέκονται στη στάση και συνομιλούν. Είναι σχεδόν μεσάνυχτα και έχουν χάσει το τελευταίο λεωφορείο. Η κάμερα ασφαλείας ενός βενζινάδικου τις καταγράφει. Αποτυπώνει τη στιγμή που οι δύο κοπέλες γίνονται αντιληπτές από τον 24χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος είναι ταχυδιανομέας και βρίσκεται στο βενζινάδικο. Στο βίντεο φαίνεται ο 24χρονος να βγαίνει από το εσωτερικό του καταστήματος και να κοιτάει προς την πλευρά των κοριτσιών. Τις παρατηρεί για αρκετή ώρα. Πιθανότατα ακούει και τη συνομιλία τους. Στο σημείο που βρίσκεται φτάνει και ο υπάλληλος του βενζινάδικου και κοιτάζει και αυτός προς το μέρος των κοριτσιών. Στη συνέχεια, ο 24χρονος ταχυδιανομέας βγάζει το κράνος του και επιστρέφει στο κατάστημα μαζί με τον υπάλληλο, ρίχνοντας κλεφτές ματιές προς την πλευρά των ανήλικων. Δευτερόλεπτα αργότερα, τα κορίτσια περνούν μπροστά από το βενζινάδικο. Ο ταχυδιανομέας βγαίνει από το εσωτερικό του βενζινάδικου και κοιτάζει και πάλι τα κορίτσια που περνούν από μπροστά του στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Περπατάει προς το σημείο που βρίσκεται το μηχανάκι του, γυρίζει το κεφάλι του και κοιτάζει για άλλη μια φορά προς τα κορίτσια και βγάζει από αυτό το ειδικό κουτί μεταφοράς τροφίμων. Το αφήνει κάτω, ανεβαίνει στη μηχανή και φεύγει προς τη μεριά των κοριτσιών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 24χρονος κατευθύνθηκε προς τις κοπέλες και τις ρώτησε αν θέλουν να τις μεταφέρει κάπου με το μηχανάκι του. Η μία αρνείται, αλλά η 16χρονη του ζητά να τη μεταφέρει σε άλλο σημείο της περιοχής. Κατά τη διαδρομή, ο 24χρονος φέρεται να αγόρασε αλκοόλ, το οποίο προσέφερε στην ανήλικη λίγο αργότερα και ενώ είχαν σταθμεύσει με το μηχανάκι πίσω από ένα νοσοκομείο. Εκεί, όπως κατηγορείται, ανάγκασε με τη βία τη 16χρονη στη διενέργεια σεξουαλικής πράξης που συνιστά βιασμό. Η σύζυγος του 24χρονου, μιλώντας στο T-Live, λέει πως θεωρεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχει διαπράξει κάτι τέτοιο ο άνθρωπος με τον οποίο επέλεξε να κάνει παιδιά. Ήταν εν ώρα εργασίας. Καταρχήν τον ρώτησα, άμα λυθεί, γιατί και εγώ από τις υποψίες μου, εντάξει, ήμουν σε μια φάση που είχα υποψίες, δεν ήξερα τι να πιστεύω. Δηλαδή είμαστε σε ένα δίλημα, να σας το πω. Με παίρνει τηλέφωνο από τα κρατητήρια και του λέω: πες μου την αλήθεια, τι είναι, γιατί αν σε περίπτωση το έχεις κάνει, θα σε κάνω περιοριστικά μέτρα εγώ για μένα και για τα παιδιά μου. Γιατί δεν είμαι εγώ χαζή να κρατήσω έναν τέτοιον άνθρωπο και επίσης δεν θα κάνω με τέτοιον άνθρωπο παιδιά. Γιατί τον ξέρω καλά ποιος είναι. Και μισεί τέτοιους ανθρώπους. Τη δική του εκδοχή για το πώς συνέβησαν τα γεγονότα δίνει ο πεθερός του 24χρονου, μιλώντας αποκλειστικά στο T-Live. Τι υποστηρίζει ο ίδιος, τι σας είπε. Ότι είναι αφορός και ορκίστηκε και στα 4 παιδιά του. Λοιπόν, την ώρα που έβαλε η δεσποινή σε αυτή η κυρία ότι έγινε η πράξη, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο, γιατί δεν μπορώ να αποκαλύψω στοιχεία της δικογραφίας, γιατί θα πάω να δώσω κατάθεση εγώ, η κόρη μου, η σύζυγός μου και ένα φιλικό ζευγάρι που ήταν μαζί εκείνη την ώρα. Την ώρα που καταθέτει ότι γίναν όλα αυτά, ο ήταν στο σπίτι του. Κοιτάξτε τώρα, θα έκανε ένα τέτοιο πράγμα ο γαμπρός μου και θα την πήγαινε στο σπίτι της με την πινακίδα στη μηχανή και θα την παρέδιδε στον αδερφό της. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες από τη δικογραφία, η 16χρονη ούσα σε κακή ψυχολογική κατάσταση, αποχώρησε από το σημείο και λίγο πιο κάτω συναντήθηκε με τους φίλους της.
Την επόμενη ημέρα, οι ανήλικοι μαζί με τη μητέρα της πήγαν στην αστυνομία, όπου κατήγγειλαν τα όσα φέρονται να τελέστηκαν σε βάρος της, ενώ ο 24χρονος αναγνωρίστηκε τόσο από την ίδια όσο και από τη φίλη της, κατά τη διαδικασία της διαζώσης επίδειξης υπόπτων. Θα γίνουν όλα και όσοι βγαίνουν και λένε διάφορα θα καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Ο άνθρωπος αυτός την είχε βάλει στο μάτι. Την παρακολουθούσε. Σε βάρος του 24χρονου, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για 2 κακουργήματα. Λοιπόν, να δούμε τι βλέπουμε με τη βοήθεια της Γιώτας και του Βασίλη του Παπαναστασούλη. Τι βλέπουμε στο βίντεο. Γιώτα. Καταρχάς, Τατιάνα, να πούμε ότι είναι από κάμερα ασφαλείας ενός πρατηρίου καυσίμων, το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το σημείο όπου βρισκόντουσαν τα 2 κορίτσια, η 16χρονη και η φίλη της. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ταχυδιονομέας, τον βλέπουμε, βγαίνει από το βενζινάδικο, έχει ακούσει τις κοπέλες που βρίσκονται απέναντι, είναι τα 2 κορίτσια τα οποία... Μισό λεπτό, θέλω να πλησιάσουμε και να δείξουμε που είναι τα κορίτσια, γιατί επειδή εμείς έχουμε δει το βίντεο, χωρίς να είναι επεξεργασμένο. Ο απλός τηλεθεατής που βλέπει το βίντεο δεν βλέπει πουθενά κορίτσια αυτή τη στιγμή, πραγματικά δεν βλέπει κορίτσια, διότι είναι τόσο μουτζουρωμένη η εικόνα για την προστασία των ανηλίκων που δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος ότι κάπου υπάρχουν κορίτσια αυτή τη στιγμή. Είμαι σίγουρη ότι κι εσείς εδώ να κοιτάξετε το βίντεο δεν βλέπετε κάπου να υπάρχουν κορίτσια. Να σας τα δείξουμε λοιπόν. Εδώ που είναι, υποτίθεται εδώ, που είναι το σήμα του Α. Δεν ξέρω αν είναι αυτά εδώ τα κίτρινα, δεν είναι μια μουτζούρα φαίνεται. Είναι εδώ. Εδώ είναι τα 2 κορίτσια. Εδώ κάπου υποτίθεται, εγώ το έχω δει, είναι 2 κοριτσάκια να ξέρετε, με ένα πατίνι. Το ένα κοριτσάκι κρατάει ένα πατίνι, να σας το περιγράψω γιατί δεν μπορείτε να το καταλάβετε αφού δεν βλέπετε τίποτα. Το ένα κοριτσάκι κρατάει ένα πατίνι, το άλλο είναι δίπλα και περπατάνε 2 κοριτσάκια στο δρόμο. Αυτό όλο είναι εδώ στη μουτζούρα που βλέπετε. Έτσι. Και μετά τι γίνεται. Στη συνέχεια, λοιπόν, ο 24χρονος αντιλαμβάνεται ότι τα 2 αυτά κορίτσια έχουν χάσει το λεωφορείο, την τελευταία διαδρομή του λεωφορείου. Προφανώς, Τατιάνα, έχει ακούσει τη συνομιλία των 2 κοριτσιών. Μπαινοβγαίνει στο βενζινάδικο. Η συνομιλία τι λέει? Περνάνε σε ικανή απόσταση για να ακούσει κάποιος. Έχουν ήδη χάσει το τελευταίο λεωφορείο, οπότε τα κορίτσια... Άρα περνάνε και έχουν χάσει το λεωφορείο. Περνάνε και ανησυχούν γιατί έχασαν το λεωφορείο. Πώς θα γυρίσουν στο σπίτι τους. Ακριβώς. Κάτι το οποίο αντιλαμβάνεται ο 24χρονος. Βλέπει τα κοριτσάκια λοιπόν. Βλέπει τα κορίτσια. Ναι. Κάνει μια μικρή συζήτηση με τον υπάλληλο του βενζινάδικου. Στη συνέχεια θα τον δούμε, μπαίνει μέσα στο βενζινάδικο ξανά, έχοντας βγάλει το κράνος. Να τρέξει λίγο το βίντεο να το δούμε. Τα κορίτσια εντωμεταξύ έχουν περάσει από την απέναντι πλευρά και προσεγγίζουν, θα λέγαμε, τον βενζινάδικο, αλλά βρίσκονται στην απέναντι πλευρά, Τατιάνα, του δρόμου. Να τρέξει λιγάκι το βίντεο. Το βγαίνει και βλέπει τα κοριτσάκια. Ναι, φοράει αυτή είναι και η το αρχή. Κράνος. Να πάμε στα επόμενα καρέ. Λοιπόν, αυτή είναι ξαναβλέπουμε την αρχή τώρα, κύριε Παυλόπουλε. Βλέπουμε συνέχεια την αρχή. Μήπως υπάρχει και συνέχεια του βίντεο να τη δούμε? Εδώ είναι η υπάρχει πρώτη... συνέχεια ή θα δούμε πολλές φορές την εδώ, αρχή. Εδώ βγάζει πλέον το κράνος, βγαίνει και ο υπάλληλος του πρατηρίου. Έχουν μια μικρή συνομιλία, μπαίνουν ξανά μέσα στο πρατήριο από όπου φαίνεται να ρίχνει κλεφτές ματιές στα κορίτσια, να τρέξει το βίντεο. Βγάζει για να δούμε το στη κράνος, συνέχεια την δράση μπαίνει του. Μέσα, ναι. Μπαίνει μέσα, να δούμε... Ναι. Πάμε πρέπει να τον συνέχεια. Δούμε όταν βγαίνει, γιατί έχει σημασία να δούμε ποιες είναι οι ενέργειες που έκανε από τη στιγμή που βγήκε από το μαγαζί. Τα κορίτσια περνάνε απέναντι, βγαίνει, τα παρατηρεί και πάλι και θέλουμε να δούμε το σημείο, εάν γίνεται, όπου αφαιρεί το κοιτίο, το ειδικό κουτί να ρωτήσω, τροφίμων. Συγγνώμη λίγο, γιατί αισθάνομαι ότι βλέπουμε συνέχεια το βίντεο από την αρχή. Υπάρχει ολόκληρο το βίντεο? Υπάρχει. Εδώ ωραία. Είναι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν αφαιρεί το κοιτίο. Είναι το σημείο που αφαιρεί το κοιτίο εδώ. Ακριβώς. Για πατήστε το play να δούμε ότι είναι αυτό το σημείο. Αφαιρεί λοιπόν το ειδικό κουτί, αυτό είναι το κουτί που έχουν των όλοι τροφίμων. Είναι τελειφεράς, παιδιά, τελειφεράς είναι. Βγάζει το κουτί πίσω από το μηχανάκι του. Γιατί το όμως, Τατιάνα, το αφαιρεί? Γιατί το για αφαιρεί? Ποιο λόγο το γιατί αφαιρεί? Το αφαιρεί? Τι λέει η λογική από τη στιγμή που έχει μεταφέρει 2 κορίτσια για να έχει χώρο πίσω να βάλει τα 2 κορίτσια. Δεν μπορώ εγώ δηλαδή να σκεφτώ κάτι διαφορετικό, χωρίς να σημαίνει ότι το έπραξε ο ίδιος γι' αυτό το λόγο. Μπορεί αλλά από τη στιγμή ο ίδιος λέει. Και θέλω να ρωτήσω τον Βασίλη τον Παπαναστασούλη και να δούμε και τη συνέχεια του βίντεο. Το αφαιρεί και μετά φεύγει προς τα κορίτσια. Κάντε play το βίντεο της συνέχεια. Αφαιρεί το κοιτίο
και φεύγει προς τα κορίτσια η κατεύθυνσή του. Λοιπόν, πάμε στο Βασίλη τον Παπαναστασούλη. Εδώ λοιπόν άλλη εκδοχή δίνει ο ταχυμεταφορέας, άλλο λέει το κοριτσάκι. Τι λέει ο κατηγορούμενος, γιατί έβγαλε το κοιτίο και πήγε στα παιδιά, Βασίλη? Καλημέρα από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να έρθει σε λίγη ώρα για να απολογηθεί στην πρώτη τακτική ανακρίτρια. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, αρνείται την κατηγορία. Βασίλη μου, ξέρουμε τι ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος συγκεκριμένα. Γιατί πήγε στα κορίτσια με το μηχανάκι, ποια είναι η θέση του, τη γνωρίζουμε? Ότι προσφέρθηκε να την μεταφέρει στο σπίτι της, να την βοηθήσει, γιατί την είδε ότι ήταν μεθυσμένη, και ισχυρίζεται ο ίδιος ότι είχαν μια επικοινωνία, ότι βρέθηκαν για λίγο μαζί. Διήρκησε για πολύ λίγο χρόνο αυτή η επικοινωνία, αυτή η συνάντηση, και στη συνέχεια την άφησε στο δρόμο χωρίς να κάνει τίποτα. Αρνείται όλες τις κατηγορίες. Άρα λέει ο ταχυμεταφορέας, να το κάνω πιο λιανά, γιατί έχουμε μιλήσει και με την οικογένειά του. Εγώ λέει, είμαι πατέρας 4 παιδιών. Έχει 2 παιδιά από τον πρώτο γάμο, 2 από το δεύτερο. Είδα το κοριτσάκι το οποίο είχε πρόβλημα. Το κοριτσάκι δεν ήταν καλά, ότι θεώρησα ότι είχε κάνει και κάποια χρήση αλκοόλ. Ναι, ήταν λιγάκι ζαλισμένο. Ότι ήταν ζαλισμένο το παιδάκι, το είδα να περνάει από μπροστά. Έβγαλα το κοιτίο, έβγαλα το κουτί από πίσω και πήγα να το βοηθήσω. Mm-hmm. Το ανέβασα στο μηχανάκι να το πάω στο σπίτι του. Και λέει μάλιστα και η οικογένειά του και ο πεθερός του και η γυναίκα του, αυτός είναι ο άνθρωπός μας, έτσι κάνει. Σπέβδει πάντα να βοηθήσει όταν χρειάζεται. Αυτό το παιδί έχουμε στο σπίτι μας. Και μάλιστα, είχε πλέξει και στο παρελθόν, λέει, εξαιτίας αυτής της προθυμίας του να βοηθάει τους συνανθρώπους του. Ναι, ναι. Και μάλιστα ο πεθερός του είναι πρώην αστυνομικός και ήταν και εδώ στην Αττική και έχει ηγηθεί σε πολλές υποθέσεις εξαρθρώσεως κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονταν και ανήλικους κλπ. Και δεν ξέρω αν έχει υπηρετήσει και στο εκβιαστόν. Λοιπόν, και μου λέει, δεν ξέρω, είμαι αστυνομικός, τόσο έξω να πέφτω για αυτόν τον άνθρωπο, τι να σας πω. Αυτή είναι η πλευρά του κατηγορούμενου. Όμως, υπάρχει η πλευρά του θύματος, που το κοριτσάκι έχει πάει στο σπίτι του και έχει πει στον αδελφό του κάποια πράγματα. Με τον αδελφό της δεν μένει το κοριτσάκι? Βασίλη. Μένει με τους γονείς της. Η μητέρα κλήθηκε από φίλη της το βράδυ εκείνο που έγινε το περιστατικό και την παρέλαβε από τον δρόμο και στη συνέχεια πήγαν μαζί στο αστυνομικό τμήμα Καλαμαριάς, όπου προσπάθησε να καταθέσει, αλλά ήταν σε άσχημη κατάσταση και ψυχολογική αλλά και σωματική, γιατί είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ και κλήθηκε από τους αστυνομικούς να μεταβεί την επόμενη μέρα, δηλαδή το απόγευμα του Σαββάτου. Πήγε και κατέθεσε ότι με χρήση βίας έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Η μητέρα κατήγγειλε το περιστατικό μαζί με την κόρη και μάλιστα αυτό έγινε παρουσία ειδικού παιδοψυχολόγου που κλήθηκε ως πραγματογνώμονας στο αστυνομικό τμήμα. Το κοριτσάκι λοιπόν λέει ότι εμένα με κακοποίησε, με εξανάγκασε σε κάποιες πράξεις, οι οποίες σύμφωνα με το νέο ποινικό κώδικα συνιστούν βιασμό. Και εκμεταλλεύτηκε και την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η Τατιάνα λόγω της κατανάλωσης ενδεχομένως αλκοόλ. Αυτό αναφέρεται δηλαδή στο κατηγορητήριο. Είναι δύο τα αδικήματα, είναι και ο βιασμός, αλλά είναι και η κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση, ακριβώς γιατί ότι υπήρχε κατανάλωση. Δηλαδή... Ναι, δεν είχε τις δυνάμεις του όλες. Σε ασέλγεια. Μάλιστα, σε προσβολή, δηλαδή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς του. Επειδή το κοριτσάκι είχε πει ότι αυτός το εκμεταλλεύτηκε, να το πω για να το καταλάβουν όλοι. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο διαφορετικές απόψεις. Να δούμε και τον δικηγόρο του κατηγορούμενου τι δήλωσε στην εκπομπή πριν από λίγο. Λέας μου, από την πρώτη στιγμή που είχα επαφή μαζί του, αρνείται τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται, δηλαδή του άρθρου 336 και 338. Για το 338 που υπάρχει η κατάχρηση ανικάνου προς ασελγής πράξης, δεν πραγματούται ούτε αντικειμενική ούτε υποκειμενική υπόσταση, γιατί η κοπέλα
δεν ήταν σε απόλυτη ανικανότητα, δηλαδή δεν ήταν πλήρως μεθυσμένη. Και όσον αφορά για το άρθρο 336, σίγουρα δεν πληρούνται τουλάχιστον η υποκειμενική υπόσταση, ο δόλος δηλαδή που πρέπει να έχει ο κατηγορούμενος προς την πραγμάτωση αυτής της πράξης, γιατί είχαν ξεκινήσει και πήγανε στο σημείο με συνένεση και του φερόμενου οστήματος. Το 336 είναι η κατηγορία του βιασμού. Βεβαίως. Ισχυρίζεται ότι δεν την κακοποίησε σεξουαλικά. Και τι λέει, τι έγινε? Όχι, ακριβώς από την πρώτη στιγμή, από όταν τον είδα, μου είπε ότι με συνένεση πήγανε μαζί στο σημείο και επειδή υπήρχε μια ερωτική έλξη μεταξύ τους, που είναι και κοντινές και οι ηλικίες τους, δηλαδή η φερόμενος παθούσα είναι 16, ο συγκεκριμένος, ο κατηγορούμενος που υπερασπίζομαι είναι 24χρονος, ξεκίνησαν να μιλάνε, να έχουν μια οικία κατάσταση και μετά προχώρησαν στην πράξη, η οποία βέβαια δεν σας κρύβω, όπως φαίνεται και από τη δικογραφία, διήρκησε δευτερόλεπτα.